Φεύγουμε λοιπόν από τα φυτά τα οποία είναι κατ' εξοχή ομορφιά και πάμε εδώ σε αυτό το μέρος το οποίο έχεις αρωματικά. Αρωματικά φυτά. Και πρώτα είναι ο βασιλικός. Βασιλικός, ναι. Βασιλικός. Βασιλικός ως γουρός. Ως γουρός βασιλικός. Λίγο πάρα πολύ. Τρίβεις το βασιλικό ρε παιδί μου και μου σκοβολάει ο τόπος. Όλα τα αρωματικά είναι έτσι βέβαια. Ναι. Αλλά το βασιλικό τον προτιμάει πάρα πολύ ο κόσμος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μοσχοβολάει γι' αυτό. Ακριβώς. Πιο πολύ. Ναι. Το συνδέει πολύ και με τη θρησκεία μας. Και υπάρχουν πολλά είδη βασιλικού. Ο σγουρός, ο αγιορείτικος. Ναι. Μαύρο. Από εδώ. Από εκεί. Μαύρος. Ναι. Ναι. Πες το βασιλικός που γίνεται και η σάλτσα. Αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για τη μαγειρική. Βέβαια, μαγειρική. Βέβαια. Το βασιλικό. Το βασιλικό. Τι άλλο. Αυτό εκεί τι είναι. Λεβάντα, μετά λεβαντίνη. Λεβάντα, αυτό εδώ πέρα. Λεβάντα, ναι. Λεβάντα. Πολύ όμορφη λεβάντα. Μια ιδιαίτερη ποικιλία, στόαχες λέγεται. Λεβάντα μπορούμε να την έχουμε στο σπίτι μας. Στο σπίτι μας. Να χρησιμοποιήσουμε και για τα ρούχα. Για τα ρούχα κυρίως. Αν κόψουμε τα λουλούδια, τα αποξηραίνουμε σε ένα πουγγί μέσα. Ναι. Και τη βάζουμε στην ντουλάπα μας. Και είναι εντομο αποθητικό σίγουρα αυτό. Εντομο αποθητικό. Αποθεί το σκόρο. Το σκόρο σίγουρα, γι' αυτό το βάζουμε στην τουλάπα. Αλλά και μοσχοβολά τα ρούχα μας. Και εδώ βέβαια είναι και λεβάντα σε. Σε πιο μικρά. Ναι. Λεμονοθήμαρο. Τι άλλο, ποια είναι, για πες μου λίγο. Στη μαγειρική τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Δυόσμο. Ο δυόσμος. Μέντα. Τσάι υπάρχει, λεμονοθήμαρο, θυμάρι. Όλα αυτά εδώ. Δεντρολίβανο, φασκόμηλο. Ματζουράνα. Λουίζα. Εάν θελήσω στο μπαλκόνι μου, στην γλάστρα μου, να βάλω, να φυτέψω δυόσμο, να φυτέψω μαϊντανό, να φυτέψω σέλινο. Ναι. Μπορώ να το κάνω. Βεβαίως. Ναι. Σε μία γλάστρα ή θα πάρουμε έτοιμα φυτά ή θα πάρουμε σπόρο και θα σπείρουμε. Αρκεί βέβαια να ξέρουμε πώς θα τα φυτέψουμε και τι θα βάλουμε. Ναι. Γιατί σου λέω, το να πάρω εγώ ένα φτιάρι χώμα από το χωράφι και να τα ρίξω εκεί πέρα και να περιμένουν να μεγαλώσουν. Ακριβώς. Μπορεί να μην κάνουμε τη σωστή διαδικασία και να μην βγει το σπόρος ούτε το φυτό να έχει. Ακριβώς. Επειδή μου άλλο να γίνει μεγάλος και άλλο να γίνει μικρός. Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό χρειάζεται τον άλογο χώμα. Τον άλογο χώμα, τον ανάλογο βάθος που θα σπείρουμε το σπόρο μας. Μπορούμε να φυτέψουμε μετά στο δεύτερο μέρος που είπαμε, να σπείρουμε ας πούμε, με μαϊντανό και να το δείξουμε πώς γίνεται η διαδικασία. Βεβαίως. Να και το σέλινο που λέγαμε προηγουμένως. Πριν πάμε στα ανανεχόμενα φυτά, να κάνουμε μία στάση εδώ πέρα. Στα φυτά τα οποία καλλιεργούνται για καρποφορία. Για λαχανόκηπο. Έτσι. Φυτά για λαχανόκηπο. Ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, τα πάντα. Ναι, αγκούρια, πιπεριές φλωρίνης. Πιπεριές κανονικές. Κανονικές, μακριές, γεμιστές. Κανονικές, τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Από όλα τα φυτά. Καυτερές πιπεριές. Καυτερές, για όποιον τρώει. Ναι, έτσι. Διάφορα φυτά για λαχανόκηπο. Δεν μου λες, παρακαλώ. Εδώ μπορούμε να ανοίξουμε μια άλλη συζήτηση, η οποία θα ενδιαφέρει τους τηλεθεατές. Τη συζήτηση με τους σπόρους. Εγώ μπορώ να πάρω σπόρο από αυτές τις ντομάτες, για παράδειγμα τώρα, ή από αυτές τις πιπεριές, και να τον κάνω βραγιά και να το βάλω του χρόνου. Ναι, είναι κάποιες, όταν τα χωρίζουμε αυτά, είναι τα υβρίδια και οι ποικιλίες. Υβρίδια. Υβρίδιο είναι ένα φυτό το οποίο παίρνουμε καλά χαρακτηριστικά από μία ντομάτα για παράδειγμα και κάποια άλλα καλά χαρακτηριστικά από μία άλλη ντομάτα. Τα ενώνουμε. Τα ενώνουμε και βγαίνει ένα φυτό το οποίο έχει και, και των δύο ποικιλιών τα χαρακτηριστικά τα καλά που θέλουμε. Πάντως να σου πω την αλήθεια η λέξη υβρίδιο. Παραπέμπει στα μεταλλαγμένα. Μεταλλαγμένα, στις επεμβάσεις που κάνει ο άνθρωπος. Όχι, όχι, καμιά σχέση. Και δεν ξέρω αν είναι σωστά αυτά. Είναι πάρα πολύ σωστά και είναι πιο καλά από τις ποικιλίες. Οπότε τα υβρίδια να μην τα φοβόμαστε. Να μην τα φοβάται καθόλου ο κόσμος. Να φοβάται τα μεταλλαγμένα. Το μεταλλαγμένο, τι είναι το μεταλλαγμένο, για να ρωτήσω λίγο. Η ντομάτα μεταλλαγμένη, ας πούμε, που τρώμε αυτόν τον καιρό. Που τρώμε. Καλά, στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά δεν υπάρχουν μεταλλαγμένα. Δεν υπάρχουν. Απαγορεύεται η είσοδός τους. Οι ντομάτες που τρώμε δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση. Δεν είναι με τίποτα μεταλλαγμένες. Όλα αυτά ελέγχονται από αρμόδιους φορείς και δεν είναι καθόλου μεταλλαγμένα. Απαγορεύεται. Μεταλλαγμένα πού υπάρχουν. Μέσα στην Αμερική, στη Βραζιλία. Στην Αμερική γιατί δεν απαγορεύονται. Εκεί τα τρώνε, δεν ξέρω γιατί. Είναι Αμερικάνοι και τα τρώνε. Αμερικάνοι άλλο καθεστώς τα θέλουν. Ναι. Εκεί πέρα το μεταλλαγμένο είναι ας πούμε.
Τι είναι το μεταλλαγμένο, η μεταλλαγμένη ντομάτα, ας πούμε, ναι. Το μεταλλαγμένο καλαμπόκι, τι είναι? Έχουμε ένα πρόβλημα, ας πούμε, με μια ντομάτα, η οποία αρρωσταίνει συνεχώς. Ακριβώς. Και βρήκαν οι επιστήμονες ότι η αράχνη, ναι, έχει ένα γονίδιο το οποίο θα την κάνει ανθεκτική. Και παίρνουν το γονίδιο της αράχνης. Το βάζουν στην ντομάτα μέσα με ειδικές διαδικασίες και αυτό λέγεται μεταλλαγμένο. Και βλέπουμε μια ντομάτα που την αφήνουμε, ξέρω εγώ, ένα μήνα και δεν έχει ανάγκη. Κομμένη. Άκριο. Ναι. Δεν έχει ανάγκη εκτός ψυγείου. Εκτός ψυγείου και μπορεί να, ανθεκτική, να είναι ανθεκτική. Και καλή που είναι αυτή. Ναι. Αυτά είναι μεταλλαγμένα. Αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, μωρέ, πάρει με τα μεταλλαγμένα? Δεν δηλαδή, φτάσουμε στο σημείο τώρα να παίρνουμε γονίδια από άλλα. Αυτό νομίζω παραπέμπει σε αυτοκαταστροφή. Ναι, συμφωνώ. Και εγώ είμαι πολύ αντίθετος σε αυτό, σαν γεωπόνος. Αλλά τα υβρίδια δεν τα φοβάμαι καθόλου. Να προτιμάει ο κόσμος και τις παραδοσιακές ποικιλίες. Ναι. Αλλά να προτιμάει και τα υβρίδια. Δεν θα πάθει κάτι. Ρολογιά. Τι ωραίο λουλούδι είναι αυτό. Πολύ όμορφο. Αναρριχόμενο φυτό. Βγάζει πολλά λουλούδια. Βγάζει πάρα πολλά τέτοια λουλούδια. Φαίνεται ότι είναι γεμάτο με μπουμπούκια. Ναι. Και κάνει αυτό το πολύ όμορφο φυτό που μοιάζει με ρολόι. Γι' αυτό λέγεται ρολογιά. Πού προέρχεται αυτό το φυτό? Δεν ξέρω ποια είναι η καταγωγή του. Εξωτικό. Ναι, πολύ όμορφο. Και αυτό μέχρι πόσο ύψος μπορεί να φτάσει? Δεν είναι μέχρι. Είναι αναρριχόμενα. Τα αναρριχόμενα δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο ύψος. Το βάζω σαν κλιμπαταριά ή στον τοίχο. Ναι, ή... όπως είναι ο κισός, έτσι, ναι, γίνονται όλα τα αναρριχόμενα. Ναι, να το. Σαν φασολιά. Ναι. Που είναι. Έτσι. Σαν φασολιά. Και τι άλλο, πάρα πολύ ωραίο όμως. Ναι. Πολύ ωραίο είναι η κλιματίδα. Ναι. Ωραίο αναρριχόμενο με μεγάλα λουλούδια, μόβρος. Και πολύ ωραίο το αγιόκλημα. Το αγιόκλημα. Αγιόκλημα. Πολύ γνωστό φυτό. Ναι. Μοσχοβολάει κιόλας. Και τούτο εδώ το ψηλό. Αυτό είναι μπαμπού. Μπαμπού. Ξενόφερτο. Ξενόφερτο, ρε. Ναι. Αυτό πού το βάζουμε τώρα, σαν καλαμιά είναι τώρα. Ναι. Αυτό το βάζουμε στο χώμα. Είναι στο φυτό χώμα, το οποίο δεν παθαίνει τίποτα το χυμά. Αντέχει στην περιοχή μας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, Πάρη, τι θα κάνουμε? Θα φυτέψουμε. Θα φυτέψουμε. Τι θα φυτέψουμε? Θα φυτέψουμε σε μία γλάστρα λουλούδια. Για να δείξουμε στον κόσμο πώς πρέπει να φυτεύουμε ναι, ένα λουλούδι. Και πόσο εύκολο είναι. Έτσι. Γιατί εγώ σου είπα, θα πάρω χώμα ό,τι να είναι, θα το βάλω σε μια γλάστρα, ακριβώς, ρίχνω και το λουλούδι από πάνω, κοπανάω και ένα κουβά νερό και περιμένω να μεγαλώσει. Ακριβώς. Έτσι γίνει. Δεν είναι έτσι ακριβώς, θα τα δείξουμε. Στο δεύτερο μέρος. Πολύ εύκολο.